Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εδώ στον εκθεσιακό χώρο της Λαμίας που ξεκινούσε εκ παραδόσεως και το Ράλι Ακρόπολης, βρισκόμαστε σήμερα για να παρακολουθήσουμε την εκκίνηση ενός ακόμα αγώνα. Και αυτή τη φορά πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι και πρόκειται για το Ράλι Φθιώτιδος. Ένα ρεκόρ συμμετοχών και για τις δύο ημέρες, περίπου 120 αυτοκίνητα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στον ελληνικό χώρο είναι έτοιμο να ξεκινήσει από εδώ. Εμείς παρακολουθούμε τα γεγονότα λεπτό προς λεπτό και δεν ξεχνάμε ότι μεγάλος χορηγός του αγώνα είναι η Seat Triennis. Κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα και να μπορέσουμε να έχουμε τις ίδιες επιτυχίες που είχαμε στον προηγούμενο. Το βασικό είναι να γυρίσουμε πίσω και από εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να ανέβουμε ψηλά στη γενική. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλο συνάσφαλτο και ό,τι μπορέσουμε να μαζέψουμε βαθμούς για το πρωτάθλημα. Εμείς ξαναξεκινάμε πάλι τη χρονιά αυτή χάνοντας. Έχουμε χάσει μόνο τον αγώνα του Θερμαϊκού. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να πάμε όσο πιο όμορφα και γρήγορα μπορούμε. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους τους συναθλητές μας. Ο αγώνας είναι γρήγορος, είναι επικίνδυνος, είναι δύσκολος, ιδίως η πρώτη ειδική που γλιστράει πάρα πολύ και τώρα το πρωί πιστεύω θα έχει και τα χώματα όπως όλοι ξέρουμε. Η δεύτερη ωραία ειδική τεχνική, η τρίτη γνωστή Παυλιανή. Έχουμε ακόμα ελλείψεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ευχαριστηθούμε. Σήμερα φυσικά ένας άλλος αγώνας. Καλό δρόμο, καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για άλλη μια φορά, η εκπομπή Πρωτάθλημα Ελλάδας είναι εδώ και σήμερα με το 28ο Ράλι Φθιώτιδας. Δεύτερο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι 2008. Έναν αγώνα που τα είχε όλα. Έναν αγώνα που ήταν διήμερος, είχε άσφαλτο, είχε χώμα και πάνω απ' όλα είχε έντονο συναγωνισμό για τη νίκη τόσο στο πρώτο σκέλος που μετρούσε και στο κύπελο ασφάλτου, όσο και στο δεύτερο, δεύτερη μέρα δηλαδή, που μετρούσε στο κύπελο χώματος. Να δούμε λοιπόν πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα την πρώτη ημέρα, στις 19 δηλαδή Απριλίου, όταν τα πληρώματα, τα 104 πληρώματα μάλιστα, ξεκίνησαν το ασφάλτινο σκέλος του αγώνα. Ενός αγώνα που κινήθηκε πάνω σε πολύ γνωστές ειδικές διαδρομές, γύρω από την περιοχή της Λαμίας, μια διαδρομή η οποία είναι πασίγνωστη στους Έλληνες αγωνιζόμενους, θεωρείται από τις καλύτερες δυνατές τόσο σε ασφάλτινο όσο και σε χωμάτινο τερέν, και όπου γίνανε πραγματικά ομυρικές μάχες, δυστυχώς και κλεισμένων των θυρών. Πρέπει όμως να καλησπέρασω και εγώ με τη σειρά μου, με τη διαφορά ότι σήμερα θα μιλάει ο Νίκος και πολύ. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί με κλειστή φωνή τελείως. Έχει κλείσει στην εκκίνηση του Ράλι Λαμίας ή αν θέλουμε διαφορετικά Φθιώτιδας. Καλησπέρα λοιπόν από το πρώτο κομμάτι του αγώνα, από το 28ο Ράλι Φθιώτιδας. Αγώνας, όπως είπε και ο Νίκος, με επιτυχία, με μεγάλη επιτυχία και με πάρα πολλές συμμετοχές. Πρώτο λοιπόν ασφάλτινο κομμάτι, έντενος συναγωνισμός και το μεγάλο ερωτηματικό ήταν ποιος τελικά θα έπαιρνε κεφάλι στην κούρσα. Ένα κεφάλι στην κούρσα που υπήρχε έτσι μια έντονη φημολογία ότι θα ήταν μάχη για δύο, μιας και ο Λευτέρης ο Τύρκος αλλά και ο Σωκράτης ο Λακίδης είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς από το Ράλι Θερμαϊκού. Είναι σίγουρο ότι είχε γίνει έτσι, αλλά δεν ήταν σίγουρο ότι θα ήταν μάχη για δύο. Γιατί θυμίζω ότι ασφάλτινο σκέλος, πολύ ικανή συνδυασμή και πρώτα απ' όλα ο λεγόμενος βασιλιάς της ασφάλτου, πολυπρωταθλητής Λεωνίδας Κύρκος. Κανείς δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει πως θα προσπαθούσε να κερδίσει. Μαζί του ο ανιψιός του, ο Κύρκος Τζούνιορ, άρτη αφιχθής από χαριστήσα τιμωρία μαζί με τον Νίκο Πετρόπουλο, οι οποίοι και αυτοί έβαζαν υποψηφιότητα, γιατί όχι, για την πρώτη θέση. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι ένα μεγάλο όνομα, ειδικά στη Φθιώτιδα, είναι ο Παναγιώτης Χατζητσοπάνης. Μπράβο! Ο οποίος Παναγιώτης Χατζητσοπάνης, πριν από δύο χρόνια πρωταθλητής Ελλάδας, έχοντας δίπλα του έναν νεαρό συνοδηγό, τον Ανδρέα Ανδρικόπουλο, μέλος οικογένειας πλέον κι αυτός. Νομίζω ότι δεν θα άφηνε πολλά περιθώρια για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του, μπορεί να πει κανένας, στις ειδικές διαδρομές της Φθιώτιδας. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι το καλύτερο κομμάτι του πάνω δεν είναι η άσφαλτος. Νομίζω όμως ότι και εδώ έδειξε το πόσο καλός είναι και η παρουσία του φυσικά ήταν πολύ έντονη. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι πέρσι ο ίδιος οδηγός, ο Πάνος Χατζητσοπάνης, στο ασφάλτινο σκέλος είχε πάρει κεφάλια στην κυριολεξία.
Και βέβαια, γιατί να τον βγάλει κανείς έξω από το συναγωνισμό. Όμως, όπως τελικά εξελίχθηκε, το ασφάλτινο σκέλος του 28ου αληθιότητας απεδείχθη ότι όλα αυτά ήταν μόνο στη θεωρία. Γιατί? Γιατί ο αγώνας επ' ασφάλτου ήταν αγώνας για δύο. Και όταν λέμε για δύο, μιλάμε για τον Λευτέρη Σωτήρχο και για τον Σωκράτη Τσολακίδη. Ή αν θέλετε, για τον Σωκράτη Τσολακίδη και για τον Λευτέρη Σωτήρχο. Τα πράγματα λοιπόν ξεκίνησαν από την αρχή με έναν Σωκράτη Τσολακίδη πολύ επιθετικό, να καταφέρνει να κάνει μια διαφορά περίπου 3 δευτερολέπτων στις πρώτες 3 ειδικές του αγώνα, δηλαδή στο πρώτο κομμάτι, στο 1/3 του αγώνα, μιας και οι επαναλαμβανόμενες ειδικές θα είναι 3 φορές επί 3 ειδικές, συνολικά 9, και από εκεί και πέρα όλοι να αναρωτιούνται αν κρατήσει τον ίδιο ρυθμό και αν ο Λευτέρης Σωτήρχος θα έχει να δώσει κάποια απάντηση. Σκέψου ότι δεν θες να μιλήσεις και αρχίζεις να αναλώνεσαι με αριθμούς και χρόνους και νούμερα κτλ. Εγώ θα πω το εξής. Ότι ο Σωκράτης Τσολακίδης ξεκίνησε όπως είχε σταματήσει στο ράλι Θερμαϊκού. Ξεκίνησε για να κερδίσει. Και γι' αυτόν τον λόγο, μέχρι και την τέταρτη δική, ήταν μπροστά από τον Σωτήρχο. Λίγο μεν, μπροστά δε. Στη συνέχεια όμως, το σκηνικό άλλαξε. Άλλαξε γιατί ο Σωτήρχος εγκληματίστηκε και στο δεύτερο πέρασμα ήταν πολύ πιο δυνατός. Άλλαξε γιατί ο Σωτήρχος σιγά σιγά αρχίζει και συνηθίζει το τετρακίνητο αυτοκίνητο, που μην ξεχνάμε ότι το οδηγάει για δεύτερο μόλις αγώνα, ενώ ο Τσολακίδης οδηγεί καιρό τώρα τετρακίνητα αυτοκίνητα, άσχετα αν είχε μεγάλη αποχή από την αγωνιστική δράση. Ή μήπως άλλαξε γιατί ο Σωκράτης Τσολακίδης ισχυρίζεται ότι έμεινε ή ότι δεν είχε μάλλον τα κατάλληλα λάστιχα για τις θερμοκρασίες και το τερέν του αγώνα. Ό,τι και να συνέβη, το σίγουρο είναι ότι για 4 ειδικές ο Σωκράτης Τσολακίδης ήταν μπροστά, ενώ αμέσως μετά πρώτος στο χορό Λευτέρης Σωτήρχος με Νίκο Ζαχαίο, που έμειναν εκεί μέχρι και την πτώση της καρός σημαίας, αφήνοντας δεύτερους του Σωκράτη Τσολακίδη, Σωκράτη Παυλίδη, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Τόση ώστε να πέσουν στον αέρα οι δηλώσεις, οι παχυλές δηλώσεις του Σωκράτη Τσολακίδη στον τερματισμό του ράλι Θερμαϊκού. Αν σκεφτεί κανένας ότι 28,82 δευτερόλεπτα ήταν η διαφορά, η οποία έπεσε στα 18,82 δευτερόλεπτα από μια τεχνική ποινή την οποία έλαβε το πλήρωμα των Λευτέρη Σωτήρχου και Νίκο Ζαχαίου για θέμα το οποίο αφορούσε κάποιες βίδες του διαφορικού. Έγινε αυτεπάγγελτος έλεγχος και το αυτοκίνητο πήρε 10 δευτερόλεπτα ποινή. Η διαφορά του ήταν στα 18,82 δευτερόλεπτα, που τελικά είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Όπα, εδώ σε έχω τώρα. Και μην ασχολείσαι με δευτερόλεπτα, να ασχολείσαι με ζητήματα. Και τα ζητήματα είναι ότι αυτή η ποινή που δόθηκε στο πλήρωμα Σωτήρχος Ζαχαίος, κάποια 10 δευτερόλεπτα, για κάποιες ροδέλες που είχαν οι βίδες του διαφορικού, αμφισβητήθηκε έντονα από την ομάδα και προσωπικά από τον Σωκράτη Τσολακίδη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάτι έγινε εκεί πέρα. Κάτι δεν είδαν σωστά οι κριτές, οι τεχνικοί έφοροι, κάτι πήγε να αλλάξει, ενώ λίγης άφησε να εννοηθεί και διαπλοκή υπέρ του Σωτήρχου. Κάτι που σαφώς δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε υπάρχουν καν ενδείξεις. Όταν όμως κάποιος το υποστηρίζει επώνυμα, οφείλουμε και εμείς να το αναφέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι οι τεχνικοί έφοροι διαπίστωσαν μια κάποια μικρή τελικά τεχνική ατασταλία στο αυτοκίνητο του Σωτήρχου, κάποιες ροδέλες που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, για τις οποίες τον χρέωσαν μια ποινή άνευ ουσιαστικής σημασίας, γιατί αυτή η ποινή απλά μίκρινε τυπικά την διαφορά που είχαν μεταξύ τους τα δύο πληρώματα. Είναι έτσι. Ακριβώς. Και ας μείνουμε εδώ πέρα και ας πάμε στο τρίτο πλήρωμα. Να μείνουμε, να πάμε πιο κάτω. Να πάμε πιο κάτω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε περισσότερο αυτό. Μιας και ο Παναγιώτης Κατσοπάνης με τον Ανδρέα Αντρικόπουλο βρεθήκαν στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης για το ασφάλτινο κομμάτι. Στο τσακ. Ναι, στο τσακ ήταν. Στο τσακ ήταν να βρεθούν στην τέταρτη θέση. Ναι, εντάξει, αλλά εκεί όμως. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος που πέρσι τους πήρε τα κεφάλια στις ίδιες διαδρομές, ο Παναγιώτης Κατσοπάνης, με νέο συνοδηγό, αλλά δεν έχει σημασία, φαίνεται ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικός όπως και με τον παλιό του συνοδηγό, εφέτος ήταν τριταγωνιστής και παραλίγο να χάσει και την τρίτη θέση από τον πολύ επιθετικό Δημήτρη Τζούνιορ Κίρκο, ο οποίος με τον Νίκο Πετρόπουλο είχαν βγάλει τα μαχαίρια και μόλις την πρώτη τελευταία ειδική πέρασαν μπροστά από τον Κατσοπάνη. Ναι, αλλά εκεί πέρα δεν είχε σύμφωνη γνώμη το κυβότιο ταχυτήτων. Ναι, μπράβο, έμειναν, εγκατέλειψαν τέλος πάντων. Ακριβώς. Αλλά δεν πάβει να βλέπουμε πώς αλλάζει το σκηνικό. Δηλαδή, ο Χατζοπάνης που πέρυσι ήταν αδιαφυσβήτητα νικητής στο ασφάλτινο σκέλος, φέτος μόλις και μεταβίας τρίτος, και για να μην πούμε και χειρότερα, για τον βασιλιά της ασφάλτου. Εκεί είναι αδυσπίκρα. Λοιπόν, να πάρουμε όμως μια ανάσα και ξαναγυρίζουμε πίσω για να το σχολιάσουμε. Εδώ και είμαστε εμείς. Μπράβο.
28ο ράλι Φιότητας λοιπόν, πρώτη μέρα, ασφάλτινο σκέλος, δεύτερο μέρος όμως. Και για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, που είχαμε μείνει πού, στο πώς τα πάνω έρχονται κάτω. Πόσο Χατζησοπάνης ο αδιαφυσβήτητα πρώτος πέρσι, φέτος μόλις που κατετάγει τρίτος, και πώς ο Λεωνίδας Κύρκος, ο γνωστός βασιλιάς της ασφάλτου με πάρα πολλούς τίτλους στην άσφαλτο, πέρσινος προπέρσινος πρωταθλητής, μόλις που κατάφερε να καταταγεί τέταρτος και καταϊδρωμένος. Και μάλιστα πιεζόμενος, θα λέγε κανείς, από έναν συνδυασμό ο οποίος ούτε πολλούς αγώνες κάνει, ούτε εξειδικεύεται στην άσφαλτο. Και μιλάμε για τον Κώστα Πίτσο και τον Στέλιο Καραπαπάς, πιεζόμενος, εισαγωγικά. Μάλιστα. Στέλιος Καραπαπάς λοιπόν και Κώστας Πίτσος, ένα γρήγορο πλήρωμα με ένα άψογα προετοιμασμένο αυτοκίνητο από την ομάδα Κύρκων. Βεβαίως. Να το λέμε αυτό. Νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και στην άσφαλτο. Αν σκεφτεί κανένας ότι αγαπάει πάρα πολύ τον χώμα και πέρσι, τουλάχιστον ψυχολογικά, δεν ήταν στα καλύτερά του. Αν θυμηθούμε το τι είχε πάθει ο άνθρωπος πέρσι που είχε καεί το αυτοκίνητό του. Έτσι, κοίταξε. Εγώ, αν δω ποιους έχει αφήσει πίσω του και ποιον έχει μπρος του, τον θεωρώ την επίδοση του ασφάλτου του αγώνα. Μάλιστα. Όσον αφορά αυτά τα πρώτα αυτοκίνητα, το θες που σε όλους πέφτει η προσοχή. Ναι, αλλά πολύ καλή επίδοση ήταν και του Μίχου με τον Χειράκη που είχαν, κοίταξε, για πρώτη φορά. Είχαν στα κυρία τους πρώτη φορά ένα Μιτσουμπίση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Μίχος στην άσφαλτο. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι ξηράφι. Συμφωνώ. Όταν λοιπόν το βλέπεις πίσω από ένα σχεδόν 50 ευκαιριακό αγωνιζόμενο, λες κάτι δεν μου πάει. Μάλιστα. Ευκαιριακός αγωνιζόμενος όμως δεν είναι ο 7ος της παρέας, ο Δημήτρης Ανσούλος με τον Μιχάλη Παντρικούση, που ναι, έχουν δηλώσει επίσημα ότι δεν είναι το καλύτερό τους κομμάτι. Τώρα, οι άσφαλτος άλλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Πολύ κάτω και με πήγες πολύ κάτω σαν να μην θες να συζητήσεις το τι συμβαίνει φέτος με τον κληρούχα μας και το φίλο μας τον Λεωνίδα. Δεν θέλω να το πω άλλο. Πας πολύ πίσω. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Κοίταξε, να σημειώσω το εξής. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι εκθιάσαμε με το παραπάνω τους τίτλους του και ειδικά τον περσινό, ο οποίος ήταν για μένα, αν το θες, ο καλύτερος της καριέρας του. Φέτος λοιπόν πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι από τη μια μέρα στην άλλη ο Λεωνίδας δεν οδηγεί ή έγινε μη ανταγωνιστικός. Δεν είναι στα πολύ καλά. Τι, ο Λεωνίδας? Δεν είναι. Τι να κάνει. Σαν οδηγός. Αφού δεν είναι στα καλά, δεν του έχει κάτσει από την αρχή και αυτό στραβώνει. Άμα δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Εμένα το πουλάκι, λέει η μαμά μου στο γιο μου για να τον παραμυθιάσει, μου είπε ότι κάπως έχει μπερδευτεί. Όχι οδηγικά, τεχνικά. Κάπου έχει μπερδευτεί, κάποιος τον έχει παρασύρει, κάτι ρυθμίσεις, κάτι διαφορικά, να κάτι αναρτήσεις παράξενες, να δοκιμές, να παραδοκιμές, να γρήγορους πλοηγούς. Έχει μπερδευτεί το παιδί. Τέλος πάντων, δεν πάει σε τίποτα. Λοιπόν, λεωλόγος. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Καταρχήν να πούμε και να αποδώσουμε τα εύσημα στη Λέσχη, γιατί διοργάνωσε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Από πλευράς ασφάλειας κτλ. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι είδαμε και στην εκκίνηση, δεν υπήρχε ψυχή. Έτσι. Μπράβο, και εδώ φύγει ο λαιμός. Ότι η Λέσχη διοργάνωσε πραγματικά ένα πολύ ωραίο αγώνα, όπως είδαμε εμείς και όπως είπαν και τα πληρώματα. Έλειπε όμως από τον αγώνα ο κόσμος. Ο κόσμος που πέρσι είχε έρθει έτσι κατά χιλιάδες στην υπερειδική που έγινε μέσα στο εκθεσιακό κέντρο Λαμίας και ήταν, αν το θες, και το σημείο διαφοράς που έκανε ο αγώνας πέρσι και αυτό που δεν είχε φέτος. Σίγουρα δεν παραγνωρίζω τα πιθανά προβλήματα που είχαν οι οργανωτές και δεν έκαναν και φέτος την υπερειδική. Μας. Αλλά θα πρέπει να βρούνε κάτι, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει με τον Ράλι Φιότητας. Το Ράλι Φιότητας είναι παράδοση, ευνοείται και από τους ανθρώπους που το τρέχουν, γιατί είναι όλοι γνώστες του θέματος, αλλά και από τις ειδικές διαδρομές και τον κόσμο γύρω από τη Λαμία. Και δεν νοείται να γίνεται αυτός ο αγώνας και να μην έχει θεατές, να είναι και κλεισμένο το θυρών. Μάλιστα. Λοιπόν, να αναφέρουμε όμως ότι επίσης πάρα πολύ καλή επίδοση ήταν, μάλλον επαναφορά του Γιάννη Πανουργιά, έτσι, με ένα Subaru Impreza. Ναι, κοίταξε. Ήταν η είδηση για μένα το ότι επέστρεψε αυτός ο πολύ γρήγορος οδηγός. Δεν είναι η είδηση η επίδοσή του. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Πιστεύω όμως θα στρώσει. Φαντάζομαι, εάν του δοθεί η ευκαιρία, επειδή το παιδί είναι γνήσιο οδηγικό ταλέντο, θα μπορέσει να φτάσει εκεί που του πρέπει. Και στα χρώματα του Χατζησοπάνη το αυτοκίνητο. Σημαντικό αυτό, γιατί αποδεικνύει για άλλη φορά πόσο καλή φίλη είναι. Ναι, γιατί νομίζω ότι τελικά οι Λαμιώτες, οι αγωνιζόμενοι είναι μια οικογένεια και πολύ καλά. Γιώργος Πάζης, σπάει πάλι τα χρονόμετρα για την Α5, δεν το συζητάμε. Καταφέρει να προηγηθεί ακόμα και του Γιώργου Συφνέου. Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, εντάξει, ειλικρινά, ο Γιώργος Συφνέος προέρχεται από μεγάλη αγωνιστική απραξία, προέρχεται από ένα τραυματισμό σοβαρό, προέρχεται από ψυχολογικό σοκ κτλ. Το σίγουρο είναι ότι η αδιαφιλονίκητη ηγεμονία του Πάζη στην κατηγορία ως 1400 κυβικά, που εφέτος λόγω των ελλείψεων στην F3 πήρε και την κατηγορία F3, είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός, έχει γίνει δυνάστης, αν το θες. Λοιπόν. Και δεν μπορεί να το αντισταθεί κανείς. Σωστά. Κώστας Μπαρνακιώτης από την Πάτρα, πρώτος και καλύτερος με Ford Fiesta ST για την Νιτρία, έχοντας δίπλα του τον Θανάση, τον, όχι συγγνώμη, τον Ευθύμη, τον Μπόκαρη. Ενώ για την Α6, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο οικονόμου
Για άλλη μια φορά, ο Σωτήρης από την Κόρινθο, πάρα πολύ καλός, κερδίζει την κλάση, ο περσινός κυπελούχος, εγώ θα λέω τον Κώστα Γκουριώτη. Και πρώτος για την Νι2, ο Στέλιος Πρινέας με τον Γιώργο Τουμπακάρη, με Citroën Saxo BTS, οι οποίοι τα κατάφεραν θαύμασια. Όσο για την ομάδα Ε, νομίζω η Κωνσταντινίδης και η Κωνσταντινίδης με ένα Peugeot 205 πήγανε πάρα πολύ καλά, ενώ πρώτη και καλύτερη για την ομάδα Ε είναι η Κουμπογιάννης και Ντούφας με ένα Citroën AX 1600 κυβικών εκατοστών. Και τώρα για να λέμε και τα εσωτερικά μας εδώ που γράφουμε αυτή την εκπομπή, μια και εσύ φοράς τα γυαλιά σήμερα, καλό θα είναι να μας πεις τι έγινε και με τα ιστορικά, γιατί υπήρξαν και ιστορικά, αν θυμάμαι καλά. Στα ιστορικά αυτοκίνητα. Υπήρχαν στο κομμάτι του ασφάλτινο, υπήρχε μια ομάδα των ιστορικών αυτοκινήτων. Υπήρχαν ιστορικά, πρώτος και καλύτερος, θυμάμαι εγώ, από συμμετοχές τουλάχιστον, ο Κώστας Αποστόλου. Ναι, από ένα λέει Βελάνης πήγαν πάρα πολύ. Βελάνης, πήγαν πάρα πολύ καλά. Βελάνης με έσκορτ κέρδισαν λοιπόν τα ιστορικά. Βέβαια. Είσαι σίγουρος, στο γυαλί αυτή τη φορά δεν σε προδίδει. Όχι, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω πού κάνει λάθος, αλλά λογικά θυμάμαι ένα άσπρο έσκορτ να είναι και τη ότι. Ο ασφάλτινος αγώνας ήταν 100% επιτυχημένος. Τόσο όσον αφορά την ένταξή του στο πανελλήνιο κύπελλο ασφάλτου, όσο και τη συμμετοχή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ράλι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Βεβαίως. Ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι το αρνητικό. Πλην μόνο από το σημείο εκκίνησης, όχι σημείο, κατά την ώρα εκκίνησης και τερματισμού. Δεν είχε κόσμο. Τίποτα. Ψυχή. Ψυχή, τους ξύπναγα. Φώναζα απέναντι από το σούπερ μάρκετ να πάρουν χαμπάρι ο κόσμος, πήγε να ψωνίζει τα ταμεία. Τι πιστεύεις κατά τη γνώμη σου με την εμπειρία σου ότι φταίει, γιατί δεν είχε κόσμο αυτός ο αγώνας? Τι θες να έχει τώρα, 8 ώρα το πρωί, ρε Νίκο, θα πατάγε ψυχή, είναι ποτέ δυνατόν. Με δηλαδή και Σάββατο και Κυριακή τώρα. Κυριακή των Βαΐων θα παρατάγανε οι άνθρωποι την εκκλησία να δουν εμάς τους τρελούς που ξεκινάμε από την πλατεία της Λαμίας εκεί από το. Νομίζω ότι με αυτά ολοκληρώσαμε με το παραπάνω την πρώτη ημέρα του 28ου ιδιότητας. Ας αφήσουμε λίγο να θαυμάσουμε και να ακούσουμε κάποια αγωνιστικά περάσματα και θα πάμε, επανέλθουμε εμείς για χώμα. Πολύ, πολύ χώμα και σκόνη. Εκεί έρχομαι, πάμε στο στοιχείο σου. Πάμε στο στοιχείο σου. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αμάξι δεν έχει ένα πρόβλημα. Αυτό που βλέπουμε είναι να κινηθούμε όσο γίνεται γρηγορότερα για να είμαστε όσο ψηλά γίνεται στην γενική κατάταξη, γιατί θέλουμε βαθμούς για το πρωτάθλημα. Η προετοιμασία που έχει γίνει από τη Λέσχη και ο σχεδιασμός είναι πραγματικά εξαιρετική. Πιστεύω ότι θα γίνει και μεγάλη μάχη για τους θεατές. Σήμερα διαφορετική ημέρα. Όλοι θα πάμε καλά. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο το έχω. Πρώτη φορά που το οδηγούμε, ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά όντως έχει τεράστιες διαφορές που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ωραία μέρα σήμερα, ωραία μέρα για αγώνα. Έτσι. Για αγώνα, για ψάρεμα. Καλές ειδικές, τεχνικές είναι. Τώρα τι θα γίνει με αυτό το πρώτο αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Κάτσε λίγο. Μ' αρέσει το χώμα πολύ. Έχω γενικά πάθος. Το δόστομα λίγο περίεργο, είναι σκληρό. Πιστεύω τα αυτοκίνητα να αντέξουν. 4 αριστερή ανοιχτά. Σε 4 αριστερή πουκα και 50. Άρχισε 3 δεξιά, μείον μείνε μέσα. 32 αριστερή, μείον. 2. Ρώτησε για τα φρένα, σκατά σου είναι. Στα τέντρα 3 δεξιά και κόφτα 40. Για 3 δεξιά, μείον 22 αριστερή. 2. 60. Στο τέταρτο ξέρω άρχισε πολύ. 3 δεξιά, μείον. 3 μείον. 40. Μη χαζεύεις με τους μαλάκες. 3 αριστερή, μείον διαρκείας. Και 3 δεξιά, μείον άστο. Για 3 δεξιά, μείον. Πρόσεχτο. 40. Άρχισε 2 αριστερή, μην. Σε 3 δεξιά, μείον. 50, 3 αριστερή μείον, κίνη σε μείον για ένα δεξιά μπουρκέτα, τα φρένα είναι σκατά. Και 3 δεξιά μείον, διαρκείας 20, πρόσεχτη κίνη. 3 αριστερή μείον, διαρκείας κίνης αυτή στο επισακίνη, κίνη στην έξοδο, σε 3 δεξιά μείον. Σε 3 δεξιά. Σε 4 αριστερή και 50, 3 δεξιά, σε 3 αριστερή μείον αυτή, 40. Άργησε πολύ για 3 αριστερή με 2 μείον στο πλάιν. Μπράβο, τέλος. Ωραία.
Λοιπόν, με πέρυσι ο τύχος Νίκος Ζαρχαίος στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης δώσαν μια μεγάλη μάχη με τον Σοκράτη τον Λακίδη και τον Σοκράτη Παυλίδη. Μπράβο στα παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο κομμάτι του ασφάλτινο, τερματίζουμε. Σοκράτης τον Λακίδη, Σοκράτης Παυλίδης. Ανεβαίνετε στην άβα του κορματισμού. Πάλι στο Ετσιοπάνης. Στην τρίτη θέση. Το πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας. Πολύ ωραίος αγώνας, με ωραίες ειδικές. Έντονος συναγωνισμός για όλες τις θέσεις. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που καταφέραμε να είμαστε οι νικητές. Reina de la morería. Πίστευα ότι δεν θα έχει τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είχα ελαστικά μαζί μου σκληρά. Αυτό ήταν ότι δεν μπορούσα να κυνηγήσω, γι' αυτό και παρέμεινα εκεί που έπρεπε. Το αποτέλεσμα που ήρθε από μόνο του, χωρίς να πιεστούμε, δεν κάναμε κάτι παραπάνω, ενώ μπορούσαμε. Συγχαρητήρια στο Σωτήρικο, πήγανε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ξημερώνει η Αυγή Δροσάτη με το πρώτο του σπουλί, όπως λες και εσύ. Κυριακή πρωί, πάλι 8 ώρα, 2 ώρα ξεκίνησε η Κυριακή. Όχι, κοιμηθήκαμε πάρα πολύ. Ξεκίνησαμε 8.30. Λοιπόν, και πάλι ουσιαστικά τεκλεισμένο των θυρών, αν και στον πρώτο γύρο οι γουμάτινες ειδικές είχαν λίγο περισσότερο κόσμο, για να λέμε την αλήθεια. Στον δεύτερο. Στον δεύτερο γύρο ήταν γουμάτινο. Ναι, στο πρώτο πέρασμα. Α, ναι, βέβαια. Είχαν αρκετό κόσμο. Είχαν αρκετό κόσμο. Τον ξέρω τον αρκετό κόσμο το δικό. Είχαν, ρε παιδί μου. Είχαν. Βλέπει τα πλάνα για να καταλάβει τι άλλο. Για Λαμία λίγο. Αλλά υπήρχε. Έτσι. Και αρχίζουν οι πυροβολισμοί πια από Άρη, Βοβό, Ελέμ. Αλλού. Αλλού. Σε άλλο αγώνα. Σε άλλο αγώνα. Ναι, εγώ που έκανα ρεπορτάζ στο τελείωμα τη δεύτερη στο Καλαμάκι, μέχρι εκείνη την ώρα ήταν 25 μπροστά, 28 δευτερόλεπτα. Ήτανε σε άλλο αγώνα. Δεν μπορούσε να του ενοχλήσει κανεί. Δεν τρέχανε μαζί με του υπόλοιπου. Πόσο μάλλον ο Σοκράτης Τσολακίδης που φάνηκε απίστευτα μουδιασμένο στο χώμα και δεν μπορούσε ούτε καν να δει τον Παναγιώτη Χατζοπάνη, ο οποίο ήταν μακράν δεύτερο βέβαια από τον. Δεν το συζητάω. Ο μόνο που πλησίαζε να είναι ανταγωνιστικό στα 10 και 12 και 15 δευτερόλεπτα. Ένα το χιλιόμετρο, ναι. Ναι. Ήταν μόνο ο Πάνος Χατζοπάνη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν έβλεπε κανέναν. Ζωβό Σελέμ, λοιπόν, όπω πάντα, εκρηκτική στο χώμα με ένα καινούργιο αυτοκίνητο, νοικιασμένο φυσικά. Δεν στα άφησε... ίδια χρώματα και τον ίδιο χορηγό με το Σωτήρχο. Να το τονίσουμε αυτό. Τι να τονίσουμε, αυτό είναι γνωστό πλέον στο Πανελλήνιο, δεδομένου ότι ο Βοβός υποστηρίζει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή του Σωτήρχου. Και πολύ καλά και κάνει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, ενώ ο Κώστας Πίτσος, να πούμε κάτι άλλο. Ναι, έχουμε μπερδευτεί. Μπερδευτήκαμε τα πράγματα, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, γιατί εκεί πήγαν και άλλοι υποψήφοι. Ότι επάνω εκεί που κανείς δεν μπορούσε να κόψει το δρόμο του Βοβού, τον Βοβού Ελέμ, ένα λάστιχο για αυτή τη γνώμη. Ένα λάστιχο. Αυτό είναι το πρώτο story. Υπάρχει και δεύτερο. Ναι, το πρώτο story πάντως είναι ότι το λάστιχο είχε την αντίθετη γνώμη ένα κλατάρισμα και τους έριξε τους πίσω. Σχεδόν ένα λεπτό από τον υποθετικό χρόνο που θα έκαναν και τους έριξε εκεί που ήταν μακρά μπροστά, σημαντικά πίσω από τον Παναγιώτη Χατζοπάνη με τον Ανδρέα Ανδρικόπουλο που πέρασαν στην πρώτη θέση, στην τέταρτη δική. Και τώρα πια αρχίζει το κυνήγι. Και όταν αρχίζει το κυνήγι, φίλε μου, όλα είναι πιθανά να γίνουν. Δεν συζητάμε για τους υπόλοιπους, γιατί οι υπόλοιποι ήταν σε άλλο αγώνα. Μακριά πίσω και ο Τσολακίδης και ο Πίτσος και ο Νασούλας όλοι, και φυσικά όλοι. Και άλλοι οι οποίοι... Μα το ξέρουν, και τα παιδιά και το αναγνωρίζουν, δεν λένε κάτι, δεν λέμε κάτι. Πάμε λοιπόν στην πρώτη τελευταία ειδική, και... ορμάει ο Βοβός να καλύψει να κάποια να τον τελειώσει από το Χατζοπάνη. Να τελειώσει. Ναι, όχι, να τον τελειώσει. Να τελειώσει την κόντρα. Προσπαθούσε να τον τελειώσει στη Δίβρη, όπου στο πρώτο πέρασμα του είχε δώσει 20 δευτερόλεπτα στα 16,5 χιλιόμετρα. Στην τελευταία τι θα κάνει. Όμως ο Χατζοπάνης αυτή τη φορά αντιστάθηκε. Και εκεί που πήγαινε να του πάρει 10-15, ξέρω εγώ, του πήρε μόνο 2,5. Δύο κάτι. Και μπαίνουν στην τελευταία ειδική με μια διαφορά σχεδόν 18 δευτερόλεπτα. Και εκεί πια το πράγμα είναι ζώρικο. Ο Βοβός θεωρητικά έμεινε όταν είχε ένα ακόμα κλατάρισμα και έσπασε το τιμόνι. Αλλά τώρα τα σενάρια είναι διάφορα και πολλά. Όχι, τα παράτησε. Δεν έχει καμία σημασία. Και καλά έκανε. Σημασία έχει ότι το χωμάτινο σκέλος το κέρδισε καθαρότατα
Ο Παναγιώτης Χατζοπάνης με τον Ανδρέα Ανδρικόπουλο, που εδώ να πούμε το εξής. Ήταν οι μόνοι που οδηγούσαν και διακρίθηκαν και τις δύο μέρες με Σουμαρού. Πηγαίναν πάρα πολύ γρήγορα. Νίκο, εγώ τα είδα τα παιδιά. Σε μιλάω ειλικρινά, τους έβγαλε το καπέλο. Πηγαίναν φοβερά γρήγορα. Δηλαδή, εγώ έμεινα άναυδος. Θα δουν και κάποια πλάνα τηλεθεατέρμανση που βλέπουν στο χώμα. Οδηγούν εκπληκτικά. Δεν μιλάω για τον Άρη φυσικά που είναι κλασική. Όπως να κάνω να πάω λίγο πίσω και να πω ότι το ίδιο εκπληκτικά και αυτό που λέμε στο μπάσκετ off balance οδηγούσε ο Σωτήρχος με τον Τζολακίδη στο ασφάλτινο σκέλος. Σωστό. Ήταν σε άλλη κλάση. Σωστό. Ειδικά ο Σωτήρχος, ο οποίος ήταν 100% μέσα στον δρόμο, ενώ ο Σωκράτης Τζολακίδης η αλήθεια είναι ότι έπαιρνε ρίσκα. Λοιπόν, Κώστας Πίτσος, Φέλος Καραπαπάζης, τρίτης γενικής. Μπράβο, να άλλη μια καλή επίδοση των ερασιτεχνών, των καταπερίσταση αγωνιζόμενων. Και εδώ πια αρχίζεις να αμφισβητείς όλο το οικοδόμημα. Όταν ένας άνθρωπος μεγαλούλης, ο οποίος τα φτιάχνει σχεδόν όλα με τα χέρια του, καθαρό όμως ερασιτέχνης, με πολύ λίγα αγωνιστικά χιλιόμετρα στην πλάτη του, καταφέρνει να είναι στην τρίτη θέση, στην πέμπτη θέση, στην άσφαλτο κτλ. Τι γίνεται, δηλαδή οι άλλοι τι κάνουν. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά στην πρώτη ειδική μείναν από πίσω αριστερό λάστιχο και στράβωσε ο πίσω άξονα. Και το αυτοκίνητο σου πήγαινε στραβό. Όλο τον αγώνα. Όλο τον αγώνα. Αλλά έμαθε και συνείδηση να οδηγεί κατά τον τρόπο. Σημαντικό. Ή μήπως οι άλλοι ρε παιδί μου είναι λίγο κουτσάλο. Όχι, μήπως τελικά είναι καλύτερα να στραβώ. Λοιπόν, άσχετα από όλα αυτά, συγχαρητήρια στους Πίτσο Καραπαπάζη, οι οποίοι οδήγησαν για Μιτσουμπίση. Και να και πάλι ο αθόρυβος Δημήτρης Βασίλητος Συνεσούλας με τον Μιχάλη Πατρικούση, οι οποίοι στο χώμα ξαναβρήκαν. Είναι το στοιχείο αυτό του. Είναι το στοιχείο του. Καινούριο αυτοκίνητο. Και τσούκου 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 να του την τέταρτη θέση. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Να του την τέταρτη θέση. Νίκο, ο Δημήτρης με τον Μιχάλη οδηγούν πραγματικά πολύ εντυπωσιακά. Πάνε πάρα πολύ όμορφα. Μέσα στο δρόμο, σωστά με σωστές γραμμές, σωστά πατήματα. Πάρα πολύ. Και εδώ να πούμε ότι πρόκειται για ένα πλήρωμα που δεν κάνει δηλώσεις, που δεν ισχυρίζεται ότι οδηγεί, κάνει, ράνει κτλ. Να μην πω τίποτα άλλο γιατί μα ακούει και είναι και Ολυμπιακό. Δεν το συζητώ. Μα εμείς γι' αυτό το συζητάμε. Έτσι, πολύ ωραία. Γάβρος με το κόκκαλο. Λοιπόν, πίσω όμως από τον Ασούλα, να και ένας άλλος. Καταπερίσταση αγωνιζόμενος. Και Χρήστος Πλατής. Ναι. Χρήστος Πλατής, Γιώργος Μελισσουργός, με ένα Σουμπαρού Ιμπρέζα παλιά σκοπή. Φτιαγμένο στο χέρι από τον γιατρό. Και ο Ράπατας, ο Ράπατας ο συντηρή. Γιώργος ο Ράπατας. Φτιάχνει πολλά πράγματα ο γιατρός με τα χέρια του. Ξέρεις πώς το λέει το γιατρό, ε. Κατσέγκο, το θυμάσαι εκείνο το σέντερ της Εθνικής Ρωσίας το 1987. Έτσι δεν είναι ο γιατρός. Κατσέγκο ή Τσατσέγκο. Κατσέγκο. Κατσέγκο. Με τη μόνη διαφορά ότι ο γιατρός μιλάει πολύ ρε. Ναι. Το θέμα είναι, αν ο γιατρός μιλούσε λιγότερο και οδηγούσε όπως οδηγούσε, θα ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Πραγματικά. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως και χωρίς πλάκα, ο Χρήστος Πλατής για άλλη μια φορά οδήγησε πάρα πολύ καλά και απορώ πως τον αντέχει αυτός ο Γιώργος ο Μελισσουργός. Γιατί για να οδηγείς καλά με τόσους λίγους αγώνες, σημαίνει ότι παίρνεις και ρίσκα. Κατά ψέματα, έτσι. Μάλιστα. Ναι, το θέμα είναι να τον έβλεπε στο τελείωμα στο καλαμάκι. Άστο, ναι, ξέρω. Ναι, που θα τα δουν. Ναι. Τα έχουμε καταγράψει. Ναι. Και όταν πήγε 20 μέτρα πιο κάτω, σταμάτησε. Πάει και του λέω: βρε τρελόγια, τι κάνεις. Και μου λέει: συγγνώμη. Εγώ ήξερα στο Ακρόπολη, σταματάει κάπου εδώ κάτω. Απίστευτο. Λοιπόν, συγγνώμη. Στο φόρουμ. Στο φόρουμ, το ξέρεις. Δεν ασχολούμαι, αλλά μπράβο, το είναι προς τιμήν. Λοιπόν, στην έκτη θέση, παλιά καλή αξία, ο άλλος βασιλιάς. Τι γίνεται. Ο βασιλιάς ο πραγματικός. Θα μας πάνε μέσα. Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Μάνος Ακτίδας. Μανώλης Παναγιωτόπουλος σε μια δεύτερη νεότητα, με ένα καινούριο Evo 9 Mitsubishi. Τσούκου, 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 κάνει την πλάκα του. Ευχαριστιέται και γράφει και αποτέλεσμα. Έκτος γενικής. Έτσι. Έκτος γενικής, ένα πολύ καλό αγώνα, αφήνοντας πίσω του πυρωμένα παιδιά. Πυρωμένα παιδιά, όπως είναι ο Δημήτρης Μίχος με τον Κωνσταντίνο Χιράκη που οδηγούσαν επίσης Μιτσουμπίση και όπως είναι ο Κύρκος Τζούνιορ με τον Νίκο Πετρόπουλο. Πιο πολλά σχόλια όμως στην επιστροφή. Έλα Λεωνίδα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς πάμε? Έχαμε πρόβλημα να σκάψω το τιμόνι. Δεν πάμε καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Με τον Πάνο παίζουμε. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά όλοι. Αρκετά μακριά είναι και ο Κύρκος Αντρίνο Βίλκο. Είμαστε άσχετο με αυτό, πάτε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά, καλή συνέχεια. Προσπαθούμε ακόμα να εναρμονιστούμε στο χώμα, διότι από την άσφαλτο έχουμε
Αλλάξει λιγάκι. Καταρχήν να σας ματιάσουμε, η δεύτερη μέρα εξελίσσεται καλύτερα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ήδη έχετε, είσαστε στη δεύτερη θέση και είσαστε σταθερά εκεί. Και ο Άρης φοβός είπε ότι λογικά σας βλέπει σαν τους μοναδικούς αντίπαλους στην Απόλυτα. Δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε πάρα πολύ κρατημένα μέχρι να συνηθίσουμε λίγο το αυτοκίνητο. Τέταρτο και τελευταίο μέρος λοιπόν του 28ου Ράλι Φιότητας. Φυσικά είμαστε στη δεύτερη μέρα, είμαστε στο χώμα και μιλάμε για τις θέσεις από την 7 και πίσω. Μάλιστα. Γιατί τις προηγούμενες είπαμε, τα είπαμε πολύ αναλυτικά και τα λοιπά. Και λέμε τώρα ότι τα νέα παιδιά που ακολούθησαν τόσο τον Ασούλα, 50 γεμάτος ο Ασούλας και κάπου κοντά εκεί και ο Πλατής, και δεν λέμε για τον Παναγιωτόπουλο τώρα. Και να όταν βλέπεις πίσω Δημήτρη Μίχο, ναι, έχει τον αφεντικό, άπειρο στο χώμα. Συμφωνώ. Κύρκο Τζούνιορ. Είναι έμπειρο στο χώμα, είναι ο Κύρκο Τζούνιορ. Κάτσε. Είναι ένα παιδί το οποίο πια έχει αρχίσει και ψήνεται. Ναι, με ένα πολύ έμπειρο συνοδηγό, με ένα καλό αυτοκίνητο, γιατί ο πατέρας ο Κώστας ο Κύρκος δίνει αίμα για αυτό το αυτοκίνητο και βλέπουμε επίδοση περιορισμένη. Τι περιορισμένη, εντάξει, το χώμα ήταν, είχαν σπάσει και σασμάν την προηγούμενη. Ναι, να σου πω. Δεν είναι το δε, τα ξέρει από για, μέσα για τα πράγματα. Για να τα λέμε όλα με το όνομά του. Στην αρχή το ξέρει ότι χάνανε από τον επίση άπειρο. Πάνω, ζήσει πάνω, όπως το λένε εδώ τα παιδιά. Α, το βάζ πάνω. Ναι, το ξέρεις αυτό. Παιδιά. Ναι. Και ωραία, χάνω. Ναι, θέλω να πω ότι... Και τι έγινε. Κακό είναι, λένε, χάνω. Δεν είπα ότι μου χειρώνει. Δεν είναι κακό να χάνεις. Λοιπόν. Δεν είναι κακό να χάνεις. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να μην ξέρει τι σου γίνεται. Εντάξει, ξέραν του γιατί. Ναι, γιατί ήξερε να του κέρδισε στο τέλο, τα παιδιά. Και εκείνοι μείναν από κυβότιο οι άνθρωποι. Ναι, μείναν από κυβότιο. Λοιπόν. Περίμενε τώρα, δεν. Περίμενε. Τι περίμενε. Και πίσω έχουμε κι άλλο ένα νέο παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μπροστά όλοι οι 50 ή 60 και να είναι πίσω ο Μίχο, ο Κύρκο Τζούνιορ. Ο Πανουριάς Γιάννης. Δηλαδή, κάτσε ρε. Σου είπα ότι είναι γενιά, είμαστε η χρονιά δηλαδή, των 50. Αυτό δεν είναι αγώνα, αυτό είναι καπί. Καλά, εντάξει. Γιατί έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, πάμε τώρα στον. Ναι, όχι, δεν πάμε στον. Ναι, πάμε στον Α5. Να τελειώσουμε. Στον F2 πρώτο. Εσύ, ο φίλος. Και αισθάνεσαι υποχρεώσει να αναφέρει όλο τον κόσμο που έτρεξε. Και δεν θα αναφέρω τον Γιώργο τον Μπάζ που κέρδισε την F2. Ποιο θα την κέρδισε. Τι κάνει. Ποιο θα την κέρδισε. Κέρδισε την F3 ο άνθρωπο. Ποιο θα την κέρδισε άλλο. Γιατί δεν υπήρχε τόσο άλλο αυτοκίνητο. Γιατί είχε κανένα αντίπαλο. Και ο οικονόμο, περσινό κυπελούχο. Δεν έχει μείνει. Όχι. Ο ψήλο. Λίγο ήταν με το σούπερ κλειδί. Ο ψήλο θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν έχει βρει το δρόμο του με αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπολογίσει το ψήλο. Δηλαδή δεν θα με πείσει τώρα ότι ο ψήλο με γιάρη. Δεν θα χτυπιότανε στα 10 δευτερολέπτου με τον Μπάζι. Και η πλάκα ξέρει ποια είναι. Έτσι. Ότι φέτος έχει πάρει και μια κοπέλα που είναι δίπλα. Πρώτος αγώνα. Φέτος ουσιαστικά πρώτος αγώνα. Γιατί στον πύργο δεν έτρεξε ο Γιώργος. Έμεινε από μοτέρ. Και έχει δίπλα την κυρία Λιμπέρη. Όσο ξέρω τον Γιώργο, δεν πολύ πιστεύω ότι από εκεί στη σημείωση είναι το παλιό στρατηγικό του παραδοσιακού οδηγού. Πάει όσο βλέπει και κάνει. Μάλιστα. Πατάει πάνω στο αυτοκίνητο. Του πίνει το αίμα στην κυριολεξία και έχει. Παιδί μου, έχει τσαγανό. Σωτήρης οικονόμου Κώστας Μπουριώτης πρώτη στην Α6. Πάλι δεύτερη επιτυχία. Βεβαίως. Του βλέπω να πηγαίνουν φούλια εκεί πέρα. Θυμίζω ότι δεν είναι απρόβλεπτη επιτυχία. Έρχονται από πέρσι με μεγάλη δυναμική, έτσι. Βέβαια. Με πολύ μεγάλη δυναμική. Βέβαια. Λοιπόν, και ο Νίκος Κοτσμάνης με το Λευτέρη Μαύρο είναι από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά αυτά. Με Ford Fiesta πρώτη για την Α7. Πάρα πολύ καλή επίδοση. Και αυτή θα έλεγα πολύ καλή επίδοση και να σημειώσουμε πού. Σε ένα τερέν που από πολλού κρίθηκε σαν ακροπολικό. Βέβαια. Μπράβο. Βέβαια. Να πούμε λοιπόν ότι η Λέσχη. Έχοντας στη διάθεσή της τις καλύτερες πιθανόν χωμάτινες ειδικές διαδρομές, μάλιστα, κατάφερε να κάνει έναν αγώνα σκληρό. Μου φαίνεται ότι το έρχεται ρετάρηση, θα ξέρω να καταλάβω γιατί μου φαίνεται πέρασε πολύ χώμα. Το καλό δεν είναι για πολύ. Α, μπράβο, δεν σε αφήνω άλλη φορά. Ξαναλέω λοιπόν ότι η Λέσχη της Λαμίας, έχοντας πιθανόν το καλύτερο χωμάτινο υλικό σε επίπεδο ειδικών, επέλεξε ένα σκληρό αγώνα. Μάλιστα. Ένα σκληρό αγώνα με μεγάλες απλές. Ο οποίος από μερικά πληρώματα επικρίθηκε. Τώρα την άλλη μεριά, ένας διήμερος πρωτοθυματικός αγώνας, καλά δεν είναι. Να είναι και λίγο σκληρός. Βέβαια. Έτσι. Να ξεχωρίσουν σωστό, η ήρα, το στάρι. Σωστό. Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτος για την ομάδα Ε ήταν ο Γιώργος Δήμος με τον Παναγιώτη Χριστάκη. Ναι, με τον Φορτέσκο. Και θα πρέπει όμως να θυμίσω για κάτι. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, έτσι. Στην άσφαλτο. Υπήρχε και ένα cup της Nissan, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα πρέπει να είμαστε σωστοί γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή επίδοση ο νεαρός Ζάχος. Ο νεαρός Ζάχος, ο οποίος νομίζω δεν θέλησε να δηλωθεί στο cup. Δεν νομίζω ότι δηλώθηκε στο cup ο νεαρός Ζάχος, ακριβώς. Έχω την εντύπωση. Έχεις την εντύπωση, αλλά δεν δηλώθηκε στο cup και δεν ξέρω γιατί.
Το σίγουρο είναι ότι το παιδί οδηγώντας ένα Nissan Note έκανε μια πολύ καλή επίδοση. Θα πρέπει να μας τα διευκρινίσουμε αυτά, γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τότε τι δημοσιογράφος είσαι, γιατί δεν ψάχνεις. Καλά, εντάξει. Ο δημοσιογράφος, κύριε Φωτεινέλη, ψάχνει την είδηση. Ήρθανε με την είδηση, απότερα την είδηση. Και η είδηση μέσα στις ειδήσεις είναι ότι αυτή τη φορά ξέρεις πως εγκατέλειψε. Γρηγόρης Μιώρας, Τάσος Μουσέτης με το Σουμαρού. Χτύπησε μια πέτρα, χτύπησε από κάτω ένα μπαλάκι και πες με στελίδι. Δεν είναι συνηθισμένο να καταλήγουν αυτοί. Σου θυμίζω ότι η δυναμική τους είναι η αξιοπιστία τους. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Πέραν τούτο. Έχουμε να πούμε ότι ένας ακόμη αγώνας στο ελληνικό πρωταθλήμα του ράλι είναι παρελθόν. Συνολικά θετικός αγώνας. Εφ' όλης της ύλης. Δεν ακούστηκαν επικριτικά σχόλια. Το ότι δεν πήγε ο κόσμος είναι, επέτρεψέ μου, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Και ήταν λογικό να μην ακούσουν επικριτικά σχόλια, γιατί οι άνθρωποι της Λέσης είχαν πολεμήσει, είχαν παλέψει, να το πω έτσι, πάρα πολύ. Ειδικά στα θέματα της ασφάλειας υπήρχαν πάρα πολλοί κριτές. 70 απαιτούντο, 80 υπήρχαν στο συγκεκριμένο αγώνα. Και εν γέννη νομίζω ότι όλα κύλησαν καλά. Το service park όπως συνήθως πάρα πολύ καλό. Και πάρα πολύ καλή σήμανση στα επικίνδυνα σημεία των ελληνικών δρόμων. Αυτό, όπως το είπες, πολύ σωστά, γιατί το είχαν επισημαίνει πάρα πολύ. Τώρα υπήρχαν και ένα δυο, μπορεί να πει κανένας, σημεία που πρέπει να προσέξουν εν σχέση με τον αγώνα του πύργου. Να πω κάτι. Το τονίζω αυτό. Εν σχέση με τον αγώνα του πύργου, λοιπόν, υπάρχει ένα κοινό σημείο. Υπήρχε ένας πλοηγός, ο οποίος ουσιαστικά έκανε αγώνα. Δηλαδή, ο πλοηγός αυτός ήθελε και πλοηγό επίσημο, δηλαδή πλοηγό αυτοκίνητο ασφαλείας εννοώ. Ναι. Και εδώ πρέπει να προσέξουν τόσο οι άνθρωποι του πύργου, όσο οι άνθρωποι της Λαμίας και όσο και οι άλλοι άνθρωποι που σκοπεύουν να διοργανώσουν αγώνες ράλι φέτος. Ο πλοηγός δεν κάνει αγώνα. Ο πλοηγός κάνει τελευταίο τσεκ πριν ξεκινήσει η ειδική διαδρομή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν ο άνθρωπος που πηγαίνει πλοηγός πάει να στήσει το αυτοκίνητό του ή να ξεμουδιάσει τα χέρια του. Δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί ότι ουσιαστικά εκκρεμεί μέρος της ασφάλειας του αγώνα, επειδή ο πλοηγός στους δύο αγώνες του προβλήματος που είδαμε κάνει αγώνα και δεν κάνει πλοήγηση. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν θα πούμε πολλά περισσότερα. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Να καληνυχτήσουμε τους τηλεθεατές μας. Να τους ευχαριστήσουμε που ήταν κοντά μας και σήμερα. Να τους ζητήσουμε συγγνώμη γιατί μιλάς αβραχνοκόκορας. Ναι, και αυτό. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο γύρο του πρωταθλήματος αναβάσεων ράλι και σερκουί που είναι η ανάβαση Κίμης. Εκεί να δεις πως θα πει διαβάζει ο σάκος. Το πάνω κάτω από την Κίμης, από την παραλία στο χωριό της Κίμης, πώς λέγεται. Κίμη λέγεται κάτω, Ραϊκόν είναι πάνω. Κίμη, Ραϊκόν είναι πάνω. Εγώ πάντως σήμερα θα σου κάνω μια συμφωνία. Τι ο χαμένος θα κάνει μόνος του όλο το στικάζ της Κίμης. Τι εννοείς, θα τρέξεις. Δεν ξέρω. Μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Μάλιστα. Μακάρι να είμαστε και αντίπαλοι, αγόρι μου, να περάσει καλά. Καλό σας βράδυ λοιπόν και ραντεβού με πολλή ανάβαση Κίμης. Μην φύγετε από κοντά μας, έχουμε συνέχεια πολύ. Έχει ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών και πολλά κλπ. Καλό σας βράδυ, παιδιά. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την νίκη. Πώς ήταν ο αγώνας σήμερα? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα πήγαν πολύ καλά. Όσο αφορά το τελείωμα του αγώνα, κατά τη διάρκεια αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα και με τα ελαστικά, γιατί γλιστρούσαμε πάρα πολύ το πρωί. Ρυθμίσαμε λίγο τις αναρτήσεις του αυτοκινήτου προς το καλύτερο. Και όλος ο αγώνας κρίθηκε στην δεύτερη ειδική πριν από το τέλος, που πήγαμε κι εμείς πάρα πολύ γρήγορα, όπως και ο Άρης. Εκεί μέσα και εμείς χτυπήσαμε λιγάκι το αυτοκίνητο, στραβώσαμε το σελίδι μπρος και συνεχίσαμε έτσι μέχρι το τέλος. Κρίμα που έμεινε ο Άρης. Και εύχομαι σε όλους να περάσουν πολύ καλά. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ από το πρωί, όπως σας είπα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Βέβαια μπορώ να πω ότι το τελευταίο loop το έκανα με 1000 βάσα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Και βέβαια αυτό που ήθελα ήταν όσο γίνεται πιο ψηλά. Και πιστεύω ότι τα κατάφερα. Κρατήθηκα εκεί που έπρεπε και πήρα τους βαθμούς που έπρεπε. Για μένα ήταν λίγο δύσκολα. Γιατί έκανα ένα λάθος στην πρώτη ειδική και χτύπησα πίσω και στράβωσα το αυτοκίνητό μου. Και χρειάστηκε να
παλέψω να μην κάνω λάθος δεύτερο, να προσπαθήσω να κάνω καλύτερη επίδοση και καταφέραμε να βρούμε ένα ρυθμό, να διορθώσουμε σιγά σιγά την βλάβη στον δρόμο μόνοι μας και να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είδατε, τα οποία μας αφήνουν πάρα πολύ ικανοποιημένους και τα οποία τα χρειαζόμασταν ψυχολογικά μετά από τόσο καιρό.